Και μας λέτε ότι πραγματικά. Έλεος, όχι άλλη Τζούλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα συμφωνήσουμε. Βεβαίως η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί για να βρίσκεται στην δημοσιότητα. Παράπονο δεν έχουμε. Αλλά σκεφτήκαμε να κάνουμε το εξής. Την ώρα που εκπομπές σαν τη δικιά μας, lifestyle, όπως θέλετε πείτε τι, σκουτσοπολίσκες από το πρωί μέχρι το βράδυ, παίζουν θέματα τέτοιου είδους, ας πούμε, σαν την Τζούλια Αλεξανδράτου ή για διάφορα άλλα θέματα, θα δείτε τι εννοώ στο βίντεο, με τι ασχολείται άραγε η Ελλάδα και η διεθνής επικαιρότητα όμως. Δείτε σας παρακαλώ πολύ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση. Η Showbiz φαίνεται πως ζει σε ένα δικό της πλανήτη. Τι και αν γκρεμίζεται ο κόσμος, τι και αν έχουμε εξελίξεις για τα οικονομικά της χώρας, τι και αν γίνονται σεισμοί. Το πρώτο θέμα για τις εκπομπές και τα περιοδικά που ασχολούνται με τη Showbiz θα είναι πάντα διαφορετικό. Ποια έγιναν λοιπόν τα εθνικά μας ζητήματα, σε εισαγωγικά, που παραγκώνησαν για λίγο ή πολύ την τρέχουσα επικαιρότητα? Την ώρα που η Ελλάδα πάλευε να κερδίσει τη μάχη της στην Ευρώπη, το πρώτο θέμα στην καλλιτεχνική επικαιρότητα ήταν το καυτό DVD της Τζούλιας Αλεξανδράτου και οι αλληλομηνήσεις με τον Χρήστο Ψωμόπουλο. Το πορνόβιντεο με την Τζούλια κυκλοφόρησε στις 2 Μαρτίου προκαλώντας άλλο, ωστόσο ένα μήνα και κάτι μετά, τα παρατράγουδα δεν έχουν σταματήσει ακόμη. Σταυρώστε με! Ναι, ναι. Είμαι κατηγορούμενη. Ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου γινόταν έκτακτη σύσκεψη για αλλαγές στο ασφαλιστικό, στη Showbiz η δήλωση βόμβα της Δήμητρας Ζουμπέση ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο στο γάμο της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο τους έκανε πρώτο θέμα. Ο λόγος για τον οποίο έφυγα δεν ήταν ούτε να με προστατεύσει ο Ανδρέας, ούτε τίποτα. Ήταν γιατί υπήρχε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι τρίτο πρόσωπο. Από τότε άρχισε ένας χώρος αλληλοκατηγοριών στα μέσα που κράτησε για ένα μήνα. Την ώρα που αποφασίζονταν νέοι φόροι σε κινητά, καύσιμα και πολυτελή γεωταχή στην Ελλάδα, τον Ιούνιο δηλαδή του 2009, σαν βόμβα έσκασε ο θάνατος του Μάικλ Τζάκσον και συγκλώνησε τον πλανήτη. Για περισσότερο από 2 μήνες γίνονταν γνωστά σκάνδαλα καθημερινά που αφορούσαν στην προσωπική του ζωή. Τον Απρίλιο του 2006, ο σεισμός 5,9 Ρίχτερ αναστάτωνε τη Ζάκυνθο. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα τάραξε τα ήρεμα νερά της Showbiz, υποστηρίζοντας ότι έχει φέρει στον κόσμο το παιδί του τραγουδιστή Πασχάλη Αρβανιτίδη. Ακολούθησε δικαστική διαμάχη, ενώ το θέμα έχει φτάσει πια στον αεροπάγο. Και τα μέσα, εδώ και 4 χρόνια τώρα, συνεχίζουν να ασχολούνται με την υπόθεση. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος μου που δεν θα μπορούσα να το παραδεχθώ στην οικογένειά μου για να δημιουργήσω προβλήματα και αυτά. Στις 29 Ιανουαρίου, και ενώ η Ευρώπη έστελνε στην Ελλάδα τελεσίγραφο να πάρει αυστηρά μέτρα για τα όρια συνταξιοδότησης, στην αντίπερα όχθη της Showbiz έσκασε σαν κεραυνό σε νεφρία η είδηση του χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου. Για 1,5 μήνα πολλές εκπομπές και δελτία ειδήσεων ασχολήθηκαν με το θέμα του χωρισμού. Η δικαστική διαμάχη του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου ξεκίνησε αμέσως μετά το χωρισμό τους, δηλαδή το 2007. Μετά από έναν άγριο τσακωμό που είχε το ζευγάρι το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, τελικά χώρισαν οριστικά, αλλά εκκρεμεί το διαζύγιο. Θέλω να τελειώνουν αυτά τα πράγματα, να προσπαθήσω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο Γιώργος Αλογοσκούφης άνοιγε θέμα για αύξηση ΦΠΑ σε τσιγάρα και ποτά, αλλά μάλλον αυτή η είδηση πέρασε απαρατήρητη για κάποιους. Το 2007 άρχισε να προβάλλεται στις οθόνες μας το καθημερινό σύριαλ Βροχοπουλιάδα. Η Ρούλα Βροχοπούλου γνώρισε τον Φραν. Την παντρεύτηκε, την παράτησε και εκείνη τον παρακαλούσε στα μίντια να γυρίσει πίσω. Τι και αν εκείνη την ώρα η χώρα αντιμετώπιζε τα δικά της προβλήματα. Όχι όμως κοροϊδία. Όχι να τον κυνηγάω, να τρέχει, να φεύγει. Να τον πλησιάζω, να λέει θα τα πεις με τον δικηγόρο μου.